καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Δευτέρα 20 Ιανουαρίου. Τελειώνει σιγά σιγά και ο μήνας Ιανουάριος, που όπως περνάει ο καιρός. Εδώ είμαστε στη Ζούγκλα, στη διαδικτυακή τηλεόραση τη Ζούγκλα, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 11 με 12 το πρωί, και μιλάμε για αθλητικά. Την αθλητική σας ενημέρωση, έτσι φρέσκια-φρέσκια, σας την προσφέρουμε. Κατερίνα Νινιού εδώ στην κάμερα και στο μικρόφωνο φυσικά. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι όπως ξεκινάμε κάθε φορά με το χορηγό μας, τα παιδιά εκεί στην ΟΠΑΠ TV. Έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι για το τι έχει γίνει στον αθλητισμό σαν σήμερα, 20 Ιανουαρίου, κάποιες άλλες χρονιές πριν. Ενδιαφέροντα θέματα, ποιος έχει γεννηθεί, αν έχουν γίνει κάποιες αθλητικές αναμετρήσεις έτσι σημαντικές. Όλα θα τα δείτε μέσα σε αυτό το βίντεο. Πάμε να το δούμε και εδώ είμαστε πάλι. Πεθαίνει ο άνθρωπος που έκανε τη Manchester United μεγάλη ομάδα, ο Matt Busby, 85 χρόνων. Αγωνίστηκε 6 φορές στην Εθνική Αγγλία στην περίοδο 34-37, στη θέση του ακραίου χαφ ως παίχτης των Manchester City και Liverpool. Αυτό δεν τον εμπόδισε να δημιουργήσει τεράστια προπονητική καριέρα στη Manchester United. Το 1948 κέρδισε το κύπελο Αγγλίας, το 52 το πρωτάθλημα, αλλά τα Χριστούγεννα της ίδιας χρονιάς έκανε την μεγάλη επανάσταση. Αντί των πρωταθλητών, χρησιμοποίησε σχεδόν αμούστακα παιδιά από τη δεύτερη ομάδα. Ήτανε οι μπέβηδες του Μπάσμπι, όπως ονομάστηκαν. Το πείραμα, πρωτοποριακό για την εποχή εκεί, πέτυχε και αυτοί οι πιτσιρικάδες αποτέλεσαν τη βάση της μεγάλης ομάδας. Αυτή η ομάδα που κατέκτησε τα πρωταθλήματα του 56 και 57 χάθηκε άδοξα στην τραγωδία του Μονάχου το Φεβρουάριο του 1958. Ο Μπάσμπι, αφού έμεινε αρκετές μέρες στο νοσοκομείο, επέστρεψε στα γήπεδα για να δημιουργήσει μια νέα ομάδα και τα κατάφερε. Κέρδισε το κύπελο πρωταθλητριών το 68, τα πρωταθλήματα του 65 και 67 και το κύπελο Αγγλίας το 63. Αποσύρθηκε από τη θέση του προπονητή το 69 και στη συνέχεια έφτασε να γίνει πρόεδρος της ομάδας. Είχε γεννηθεί στο Μπέλσιλ του Λανξάιρ στις 26 Μαΐου του 1909. Μετά την απολογία του σπρίντερ Μπεν Τζόνσον ότι έπαιρνε απαγορευμένες ουσίες από το 1981, η ΙΑΦ σε συνεδρίασή της στο Τόκιο σβήνει το όνομα του Καναδού από τα βιβλία της και αποφασίζει να του ακυρώσει τα παγκόσμια ρεκόρ στα 100 μέτρα, στα 50 μέτρα κλειστού στίβου και στα 60 μέτρα κλειστού στίβου. Επίσης, θα τον υποχρεώσει να επιστρέψει το χρυσό μετάλλιο που πήρε στα 100 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 87 στη Ρώμη. Πεθαίνει ο Ούγγρο-Γερμανικής καταγωγής Αμερικανός κολυμβητής Τζόνι Βάισμίλερ, 79 χρόνων. 5 φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, ενσάρκωσε στον κινηματογράφο τον Ταρζάν. Ολυμπιονίκης στο 24 στα 100 μέτρα ελεύθερο, στα 400 μέτρα ελεύθερο και στα 4x200 μέτρα. Το 1928 κέρδισε 2 ακόμη χρυσά, στα 100 μέτρα ελεύθερο και στα 4x200. Την περίοδο 1922 έως 30 κατέριψε 22 φορές τα παγκόσμια ρεκόρ στο ελεύθερο. Είχε γεννηθεί στις 2 Ιουνίου του 1904.
essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Πεθαίνει ο Βραζιλιάνος δεξιός ακραίος κυνηγός Μανουέλ Φρανσίσκο Ντε Σάντος ή απλά Γκαρίντσα, 49 χρόνων. Έσβησε ξεχασμένος σε μια κλινική του Ρίο, άπορος και αλκοολικός. Πραγματικός μάγος του ποδοσφαίρου. Ανώτερος ίσως και από τον Πελέ. Η τρίβλα του ήταν μαγική. Το όνομα Γκαρίντσα το πήρε από ένα πουλί. Ο δεσμός του με την τραγουδίστρια της Σάμπα Έλσα Σοάρες δημιούργησε αίσθηση. Μαζί της έχασε όλα του τα χρήματα και εθίστηκε στο αλκοόλ. Παγκόσμιος πρωταθλητής το 58 και το 62. Πήρε μέρος και στη διοργάνωση το 66. Στην εθνική ομάδα έπαιξε 61 φορές και σημείωσε 17 γκολ. Αγωνίστηκε στις Πάο Γκράντε, Μποταφόγκο, Κορίνθιανς, Μπαρανκουίλα στην Κολομβία, Φλαμέγκο, Τορβογιανίτσα στην Ιταλία, Red Star Paris στη Γαλλία και στην Ολάρια. Είχε γεννηθεί στις 28 Οκτωβρίου του 1943. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar e agora está só na tela botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, ela só me guarda despeito. Ο Χρήστος Αρχοντίδης κάνει τον τεμπούτο του στον πάγκο της Εθνικής στο φιλικό με την Πορτογαλία στη Νέα Φιλαδέλφια. Οι Πορτογάλοι με δύο γκολ του Ολιβέιρα στο 43 και το 77 νικούν με σκορ 2-1. Η Ελλάδα έχει προηγηθεί με τον Αναστόπουλο στο 24. Στο μάτς αυτό έπαιξαν για πρώτη φορά ο Στέλιος Μανολάς και ο Χρήστος Δημόπουλος. Για πρώτη φορά οι Έλληνες ποδοσφαιριστές αποκτούν συνδικαλιστικό όργανο. Πρόκειται για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, γνωστό με τα αρχικά ΨΑΠ. Πρώτος πρόεδρος του ήταν ο Μίμης Δωμάζος. Δύο χρόνια μετά έδωσε τη σκυτάλη στον Μίμη Παπαϊωάννου και αυτό το 80 στον Αντώνη Αντωνιάδη που έμεινε στην προεδρική καρέκλα για 28 ολόκληρα χρόνια. Γεννιέται στο σουφλί ο Έλληνας μπασκεμπολίστας Πασαδόρος Θανάσης Μουστακίδης. Άρχισε την καριέρα του στον Εύρο Σουφλίου. Το 76 πήγε στον Άρη και το 87 στον Ολυμπιακό με τον οποίο κατέκτησε το κύπελο κυπελούχων, 8 πρωταθλήματα Ελλάδος και 5 κύπελα. Συνέχισε στην ΑΕΚ το 96 και το 98 στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Με την Εθνική κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του 87. Έχει 413 παρουσίες αυτή.
Πεθαίνει ο Ιρλανδικής καταγωγής Αμερικανός σάλτης James Connolly, 87 χρόνων, ο πρώτος Ολυμπιονίκης της σύγχρονης εποχής. Το 1896 ήρθε στην Αθήνα χωρίς να έχει την άδεια του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, όπου σπούδαζε. Έφτασε την τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν με 13.71, το αργυρό στο ύψος με 1.65 και το χάλκινο στο μήκος με 5.84. Το 1900 στο Παρίσι κέρδισε το αργυρό στο τριπλούν με 19.97. Πήρε μέρος και στην Μέσο Ολυμπιάδα της Αθήνας το 1906, αλλά δεν κατάφερε να διακριθεί. Κατατάχθηκε 18ο στο τριπλούν και 18ο στο ύψος. Το 1949 το Χάρβαρντ τον τίμησε με ειδικό βραβείο. Έγραψε 25 νουβέλες και 200 μικρές ιστορίες. Είχε γεννηθεί στις 28 Νοεμβρίου του 1868. Γεννιέται στο Μοντεβιδέο ο Ουρουγουανός θερματοφύλακας Ροδόλφο Σέρτζιο Ροντρίγκες. Διέθετε μεγάλη ευελιξία και σταθερότητα. Αγωνίστηκε στην National και στις Βραζιλιάνες Γκρέμιο και Σάντος. Ρέκορντ μας συμμετοχών στην Εθνική, στην οποία έπαιξε 78 φορές την περίοδο 76-86. Γεννιέται στην Αγρολίμνη των Γιαννιτσών ο δεξιός επιθετικός Χρήστος Ιφαντίδης. Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Βέρειας που έπαιξε στην εθνική ομάδα. Το 1979 ο Παναθηναϊκός έδωσε το σημαντικό για την εποχή ποσό των 11 εκατομμυρίων δραχμών για να τον αποκτήσει. Δυστυχώς η μεταγραφή του συνοδεύτηκε και από ένα σοβαρό τραυματισμό που τον εμπόδισε να ξεδιπλώσει όλο του το ταλέντο. Το 1982 πήγε στη Δόξα Δράμας όπου βρήκε και πάλι τον καλό του εαυτό. Ακολούθησε η Νάουσα το 87 και το 92 κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 39 χρόνων. Έπαιξε σε 9 μάτς της Εθνικής. Ιδρύεται η Αθλέτη Μπιλμπάο από 33 άτομα, φοιτητές που έπαιζαν ποδόσφαιρο στην Αγγλία και εργάτες που έμεναν στο Μπιλμπάο. Γεννιέται ο Άγγλος μέσα δεξιά, Σάμι Μπλούμερ, από τους καπανείς του αγγλικού ποδοσφαίρου, γρήγορος και έξυπνος σουτέρ. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Derby Swifts και στη συνέχεια έπαιξε και 24 χρόνια στην Derby με ένα ενδιάμεσο σταθμό στην Middlesbrough από το 1906 έως το 10. Πέτυχε 329 γκολ σε 600 αγώνες πρωταθλήματος. Αγωνίστηκε 23 φορές στην εθνική ομάδα και σημείωσε 28 γκολ. Στη συνέχεια έγινε προπονητής. Εργάστηκε στην Σπάρτα του Ρότερνταμ, στον Καναδά, στην Ντέρμπι και στην Ισπανία. Πέθανε στις 16 Απριλίου του 1938. Λοιπόν,
Αυτά ήταν, αυτά γίνανε σαν σήμερα 20 Ιανουαρίου, 20 Ιανουαρίου, 20η αγωνιστική. Μια χαρά όλα, πολύ το 20 σήμερα παίζει. Λέτε να είναι τίποτα, θέλετε να παίξετε τίποτα στο 20, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε Sport Day, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μας σιγά σιγά. Λοιπόν, Follow the Leader είναι ο μεγάλος τίτλος στην Sport Day. Φυσικά μιλάει για τον Μάρκους Μπέρκ, ο ιδανικός ηγέτης για τα άγρια νιάτα του Τριφυλιού Αναστασίου, για τη φανέλα και τον κόσμο. Η Βέρεια κέρδισε τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, κέρδισε τη Βέρεια 3-1. Ο Παναθηναϊκός δικαιούται να ελπίζει, το απόλυτο αφεντικό, και σκόρερ και ορχήστρα ο Σουηδός, και κίλερ και πασέρ, ο διεθνής Σουηδός που δίδαξε ποδόσφαιρο με την ωριμότητα, το μυαλό και το πάθος του, μοίρασε ασίστ στους Ατζαγκούν Κλωναρίδη και κράτησε για πάρ του το κερασάκι στην τούρτα. Ελκυστική και βελτιωμένη ομάδα του Αναστασίου, με γρήγορο παιχνίδι, πείσμα και τσαμπουκά. Ένα γκολ ανά δύο μάτς και πέντε ασίστ ο Μάρκους. Ρεκόρ καριέρας ο Κλωναρίδης, εντυπωσιάζει ο Νάνο. Ενώ πάνω-πάνω στην Sport Day, Lionel, παιδιά, ο Βίντρα έβαλε το πρώτο του γκολ με τη Λεβάντε και κόντρα στην Μπαρτσελόνα, έτσι. Λούκας Βίντρα, 1-1 λοιπόν η Λεβάντε με την Μπάρτσα, και τον λέει εδώ πέρα, κάνει ένα χαρακτηριστικό, Lionel Βίντρα τον λέει η Sport Day. Ενώ σήμερα είναι το μπάσκετ, οι δυο τους ξανά, πάω Ολυμπιακός στο ΆΚΑ απόψε στις 7.30, τηλεοπτική μετάδοση από τη δημόσια τηλεόραση. Ενώ αριστερά, σε άλλο χτύπημα της Sport Day, ο Ολυμπιακός αυτός είναι, ο Μίτσελ, Ισά και Καρεμπέ καταλήγουν σήμερα στον εκλεκτό για την άμυνα. Θέλω ευρωπαϊκή πρόκληση, δήλωσε ο Πεϊτσίνοβιτς που έχει το πακέτο. Θέμα, ο Λαϊτάν, ο Θεός και η μαμά, είναι μια συνέντευξη προφανώς. ΠΑΟΚ, σε διπλό ταμπλό, επαφές για φορ και τερματοφύλακα, η απίστευτη αστοχία με αριθμούς. Ενώ ΑΕΚ Ερμής Ζωνιανών 3-0, ομορφιές, ωραίο θέαμα στο ΑΚΑ από την Ένωση που κόβει τα ρήφα, η αποδεδειγμένη ικανότητα του Δέλα, η Μπαρτσελόνα του έκτου ομίλου. Και πάμε, Πας Γιάννενα Καλονή 1-2, σε κάποια άλλα χτυπήματα εδώ, ξέρουν από ανατροπές, η νίκη της αγωνιστικής. Και σήμερα βέβαια είναι το τελευταίο παιχνίδι, Πλατανιά Σόφ, 7.30, Νόβα Sports 1, το τελευταίο παιχνίδι που κλείνει την 20η αγωνιστική. Αυτά λοιπόν στο πρώτο σέλιδο της Sport Day. Και πάμε στο goal. Λοιπόν, όλα σήμερα, όλες οι εφημερίδες είναι όντως αφιερωμένες στον Μάρκους Μπέρκ. Έχει ξανά Σισε, κάνει εδώ πέρα τον παραλληλισμό. Πάμε παιδιά, το μήνυμα ενθουσιασμού από τον Μπλάντεν Πέτριτς που περιμένει τη σειρά του. Παρούσα στο ΆΚΑ για τον ντέρμπι του μπάσκετ η ποδοσφαιρική ομάδα. Απαντάει σήμερα ο Λαγός, τελικές επαφές για Όλσεν. Ενώ πάνω-πάνω στο μεγάλο τίτλο, ηγέτης και δημιουργός και σκόρερ. Πλέει και εδώ το εγκόμιο και η γκολ του Μάρκους Μπέρκ για το Παναθηναϊκό στην άνετη νίκη 3-1 στη Βέρεια. Πάμε σε κάποια άλλα χτυπήματα πάνω. Το backstage της Super League και 36 σελίδες γεμάτες από ποδόσφαιρο από όλες τις κατηγορίες. Κλειδώνει τα play-off ο Αστέρας. Η Καλονή έσφιξε τη θηλιά στο Τζιόλι. Ανατροπές στο 90 στη Super League. Πολυβόλο Ηρακλής στη Football League. Είχαμε και μία είδηση εδώ πέρα off the record που ότι μάλλον ο Ηρακλής αλλάζει και τον αγοράζει κάποιος από την... Πού μας είχε πει ο Δημήτρης ο Κεραϊλίδης. Από Ιράκ ήτανε, θα μας τα πει αν όντως ισχύει. Πήραν στο κυνήγι παίκτη της Μικόνου για μη τήρηση του fair play, λέει εδώ. Ενώ σε άλλο χτύπημα της γκολ, αφιέρωμα στην ΑΕΚ, Πλατέλα, Σόου και Τριάρα, με όμορφο ποδόσφαιρο νίκησε ΑΕΚ άνετα 3-0 των Ερμής Ζωνιανών. Ντέρμπι αποδείξεων, ο Παναθηναϊκός υποδέχει τον Ολυμπιακό 7.30 από δημόσια τηλεόραση, είναι η μετάδοση, σε μάχη πρωτιάς και όχι μόνο. Στάση Βίντρα για την Μπάρτσα, ο διεθνής αμυντικός σκόραρε και υποχρέωσε την παρέα του Μέση σε ισοπαλία 1-1 με την ελληνική Λεβάντε. Ελληνική σε εισαγωγικά, γιατί παίζει μέσα ο Λουκάς Βίντρα. Ωραίο είναι αυτό τώρα, να παίζει με το Μέση, πρέπει να μιλήσουμε με τον Βίντρα. Ο Ετώ διάλυσε τη Μάντσεστερ σε άλλο χτύπημα. Και πάμε στο φως των σπορ. Τραπέζι, λέει, για τον Αντισιόβα, έχει έτσι. Στο τραπέζι για τον Αντισιόβα. Τα είπαν χτες το μεσημέρι στο Ρέντι για τον αμυντικό η Μίτσελ, Καρεμπέ, Βρέντζος και Λορένθο. Η επιστροφή του Βαγγέλη Μαρινάκη την Τετάρτη, ο οδηγός για τις εξελίξεις.
Τον Χάιτανχα της Έβερτον έχουν ακόμα ως πρώτη επιλογή ερυθρόλευκη παρά το πρώτο όχι του Ολλανδού. Το πιθανότερο όμως είναι ο παίκτης να καταλήξει στη Ρώμα, όχι και από την Ρούμπιν για δανεισμό του Μαρκάνο. Η Αγγλία βασική αγορά αναζήτησης. Είπαμε, είμαστε σε καιρό που κάνουμε μεταγραφές και έτσι έχουμε ξεχυθεί όλες οι ομάδες στην αγορά. Άρεσε πολύ ο Αυλονίτης στο μάτς με τον ΠΑΟΚ και αυξάνονται οι πιθανότητές του. Τον 24χρονο στόπερ που ανήκει στον Ολυμπιακό παρακολούθησε το Σάββατο Καρεμπέ. Πάντα στα υπόψη και ο Γούτας. Κανένα θέμα με τον Ανέστη του Πανιωνίου, λένε οι Πειραιώτες. Τέλος ο Τζιμπούρα από την Σιβασπόρ, σύμφωνα με τους Τούρκους που τον στέλνουν ξανά στο λιμάνι. Εσκούντε, ο 34χρονος αριστεροπόδαρος Γάλλος αμυντικός Ζουλιάν Εσκούντε, συγγνώμη, με τη μεγάλη θετία στη Σεβίλη, φεύγει από την Μπενσίκτας και σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Φωτομάκ βλέπει Ισπανία αλλά και Ελλάδα. Τώρα θα ακούτε πολλά ονόματα, τα έχουμε πει, τα λέγαμε και την άλλη φορά. Ο Μίτσελ χτύπησε πολλά καμπανάκια. Η έκρηξή του στην ανάπαυλα με τον Λεβαδιακό είχε αποδέκτες σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές. Άναψε κατά τη διάρκεια του μάτς κυρίως στις λανθασμένες πάσες στον Σάμαρη Μανιάτη αλλά και στα αναποτελεσματικά σόλο του Βάης. Ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο γύρισε πολλές φορές προς τον πάγκο και απορριμμένος ρωτούσε τους συνεργάτες του τι προσπαθούν να κάνουν. Ενώ πάνω-πάνω στο φως των σπορ, ξανά ο Άκα, ένα μήνα μετά τον ημιτελικό κυπέλλου και ένα πριν από τη συνάντησή τους για την Ευρωλίγκα, οι αιώνιοι κοντράρονται σήμερα 7.30 Δέλτα δημόσια τηλεόραση για το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός σε εξαιρετική κατάσταση μόνο με αυτοκτονία θα χάσει την πρωτιά στην κανονική περίοδο. Ο Ολυμπιακός έχει μπλεξίματα στην Ευρωλίγκα και σκέφτεται το ταξίδι στη Βιτόρια. Πλήρης η πράσινη, χωρίς Πέτουεϊ, αλλά με ντεμπούτο Μουν, οι ερυθρόλευκοι σφυρίζουν οι Αναστόπουλος, Σχοινάς και Χριστοδούλου. Μάλιστα, μάθαμε και τους διαιτητές. Ενώ πιο εύκολη, λίγο πιο κάτω, στο φως των σπορ, η πιο εύκολη νίκη του φετινού ΠΑΟ, 3-1 στη Βέρεια. Ο Μάρκους Μπέρκ, δημιουργός των γκολ που πέτυχαν οι Κλωναρίδη στο 2, ο Ατζαγκούν στο 34 και ο ίδιο του τρίτου στο 68. Άξιος συμπαραστάτης του Σουηδού, ο Ισπανός αριστερός οπισθοφύλακας Νάνο. Ο γηπεδούχος ισοφάρισε προσωρινά στο 10 με τον Μπεν εκτελεστή πέναλτι που δεν έγινε ποτέ. Εντάξει, τώρα δεν τα διαβάζω αυτά. Είναι κάποιες πιο λεπτομέρειες για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βέρεια. Κούκλα στους Ζωσιμάδες 1-2. Η Καλονή πήρε τεράστιας βαθμολογικής σημασίας νίκη μέσα στην έδρα του ΠΑΣ και μάλιστα με ανατροπή. Τα Γιάννα λοιπόν που πλέον μπαίνουν σε περιπέτειες πέρα από τη φάση του γκολ δεν απείλησαν σε άλλη περίπτωση την Καλονή. Σκόρερ ο Λεοζίνιο και ο Κεϊτά πανηγυρίζουν την ισοφάριση στους Ζωσιμάδες. Έχει εδώ πέρα φωτογραφικό ρεπορτάζ. Ενώ οι Ξανθιώτες πανηγυρίζουν το 2-2 του Γούτα στο 94. Είπαμε τον Γούτα που τον βλέπει και ο Ολυμπιακός. Η Ξάνθη στο 94, 2-2 τον Εργοτέλη. Έστησε μπλοκ ο Διούδης 0-0. Ο τερματοφύλακας του Άρη αποσόβησε 3-4 των παικτών του Ατρομήτου και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος είχε δοκάρει στο 27 για τους Περιστεριώτες που ήταν εμφανώς ανώτεροι. Μεγάλη νίκη ο Αστέρας στη Ριζούπολη. Κάτω-κάτω οι αρκάδες με γκολάρα του δεξιού τους μπακ Μπράιαν Λουίς στην τελευταία φάση του μάτς έφυγαν με το διπλό από τη Ριζούπολη επικρατώντας 2-1 του Απόλλωνα. Ο Αστέρας που είχε κορυφαίο παίκτη του τον τερματοφύλακα Γιώργο Μπατή άνοιξε το σκορ με τον Καράσκο. Πάμε και σε ένα άλλα χτυπήματα εδώ στο φως στο σπόρο. Ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι στο σύν 11 από τον ΠΑΟΚ, αλλά για τον Ισπανό τεχνικό αυτό που προέχει είναι να αποκτήσουν ξανά οι ποδοσφαιριστές του διάθεση για μπάλα και προπάντως κίνητρα. Δεν γίνεται ο κόσμος να πληρώνει εισιτήρια από το υστέρημά του και να βλέπει τέτοια εικόνα, έλεγε ο coach των Πειραιωτών. Δεν τους έδωσε ρεπό ο Μίτσελ, καθώς χθες τους πήγε στο Ρέντι για να ξεκινήσουν αμέσως προετοιμασία για τη μεθαυριανή ρεβάνς της Τριπολής. Είχε και λόγους να χαμογελά. Πέρα από Σολαϊτάν και Φουστσέρ, ο Μίτσελ είχε να καυχιέται και για τη σοβαρότητα και τη διάθεση που δείξαν προχθές οι Μανολάς Παπαδόπουλος και Χολέμπας. Πάνω-πάνω ο Ηρακλής στον Πιερικό 6-0. Σε σούπερ κατάσταση ο γυραιός του Γκιγέρμο. Ο Όγιος μετρά 7 νίκες και μία ισοπαλία το τελευταίο δίμηνο και παραμένει σταθερά στη ζώνη των play-off για την άνοδο. Τα γκολ των Θεσσαλονικαίων, ο Καραγκούνης με αυτογκολ, ο Ζαχώρα, ο Νουάτσι, ο Πορτουλίδης και ο Αποστολίδης και ο Τάι. Ενώ πήρε φόρα, έχουμε τώρα κάποια άλλα αποτελέσματα από την Β' Εθνική, πήρε φόρα ο Φωστήρας 2-0, τρεις συνεχόμενες νίκες συμπληρώνει ο Φωνέας κερδίζοντας τον Ταύρο τον Βίζαντα. Σπουδαίο διπλό στην Καρδίτσα 1-4, Θεσσαλοί θριάμβευσαν στην Καβάλα. Και βρίσκονται στην προνομιούχο τετράδα της βαθμολογίας. Είχαμε πει ότι μπορεί να ανεβούν και τέσσερις ομάδες.
Ενώ τα υπόλοιπα αποτελέσματα, έτσι να σας τα διαβάσω μια και τα έχει και εδώ το φως, της Β' Εθνικής, Φωνικός Ηρακλής Ψαχνών 1-0, Επισκοπία Χαρναϊκός 0-0, Πανεγιάλεος Γλυφάδα 2-1, Δόξα Δράμα Τύρναβος 0-0, Βατανιακός Απόλλων Καλαμαριάς 0-2, Ζάκυνθος Εθνικός Γαζόρου 2-1. Ενώ σήμερα στις 6 θα διεξαχθεί το ντέρμπι κορυφής στο Βόρειο Όμιλο ανάμεσα στη Νίκη και την Κέρκυρα. Ξανά ο ΆΚΑ, πάνω-πάνω έτσι, το διαβάσαμε αυτό για τον αγώνα το σημερινό. Ωραία, αυτά και στο φως των σπορ. Και πάμε ώρα των σπορ. Για πάμε και ώρα των σπορ. Αεράτη λέει εδώ πέρα μεγάλος τίτλος, 3-0 αντί για 6-0 και προχωράμε. Με καλή μπάλα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, η ΑΕΚ σκόραρε όποτε ανέβαζε στροφές με Πόποβιτς, Ανάκογλου και Τσεβά, ενώ έχασε και πολλές ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ. Δοκάριο Ντακόλα κυρώθηκε λανθασμένα στο 0-0, καθαρό γκολ του Γροντί. Δαίμονας ο ζογκλερικός Πλατέλας λέει, έχασε το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, αλλά ήταν μακράν ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας, ενώ το τρίτο γκολ του Τσεβά ανήκει ουσιαστικά σε αυτόν. Τους κάνει να βλέπουν εφιάλτες ο κόσμος της ΑΕΚ. Πάνω από 10.000 ενωσίτες έστησαν το δικό τους πάρτι και χθες στο ΆΚΑ και δεν σταμάτησαν να τραγουδάνε για την ΑΕΚΑΡΑ που έρχεται και για τη γηπεδάρα που προχωράει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δέλας, ευχαριστώ τον κόσμο, τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Ενώ κάτω-κάτω δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ και χωρίς προπονητή ΑΕΚ κάρφωσε ξανά τον ΠΑΟΚ 3-1 σετ και παρέμεινε σε τροχιά τετράδας, εδώ μιλάμε για το βόλεϊ. Χίλιοι ενωσίτες γέμισαν και το κλειστό της Γλυφάδας φεύγοντας κατευθείαν από το ΆΚΑ. Ψιστήρι στον κορυφαίο προπονητή Χόρχε Ελγκεντά κάνει η ΑΕΚ για να τον φέρει και να ανέβει επίπεδο. Και πάμε και στην πράσινη. Ελάτε λέει πελάτες, έχει το μεγάλο, μιλάει εντάξει αφιερωμένη πράσινη στο σημερινό ντέρμπι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είπαμε 7.30, έχει πάρτι λέει απόψε στο ΆΚΑ και σας περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες, σφραγίζει την πρωτιά ο Εξάστερος και δίνει ένα ακόμα σκληρό μάθημα στους γάβρους, ηφαίστειο ξανά το ΆΚΑ με 17.000 πιστούς, τέλεια. Λοιπόν, Βέρεια Παναθηναϊκός 1-3 σε άλλο χτύπημα εδώ στην πράσινη. Μπέρκ, είσαι Μπέρκ, λέει εδώ κάνει τον τίτλο. Δημιουργός killer και MVP, ο τεράστιος Σουηδός που ξεφτύλισε και τον Λιαχούδη στη μεγάλη νίκη των πράσινων. Στη Λεωφόρο παίξαμε, 1.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού έδωσαν το δικό τους ρεσιτάλ. Απίστευτες προκλήσεις από τη θύρα 4 της Βέρειας. Πολύ. 1.000 οπαδοί για τη Βέρεια, μια χαρά είναι. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, και πάμε στον πρωταθλητή. Ωραία, αφιέρωμα και ο πρωταθλητής στο μπάσκετ. Φυσικά, κόντρα στον νόμο του ΆΚΑ, κόντρα στον νόμο των Γκρι. Ο νόμος του θρύλου, The Put the Moon παίρνει περισσότερο χρόνο και ο Collins. Ο Ολυμπιακός αποφασισμένος να δείξει προς τα ποιος έχει το πάνω χέρι απόψε μέσα στην κόλαση του ΆΚΑ. Μπαρτζόκας, περιμένω τη βοήθεια και των δύο νέων ξένων. 4 σελίδες με ρεπορτάζ, σχόλια, παρασκήνια για το μεγάλο αποψινό αγώνα. Γκολαϊτάν, τα στοιχεία που θαυμάζει ο Μίτσελ στο Βενιαμίν του Ολυμπιακού. Για τον Ολαϊτάν κάνει εδώ πέρα το λογοπαίγνιο, ο πρωταθλητής. Ενώ τι συζήτησαν για αμυντικό, Καρεμπέ, Μίτσελ, Βρέντζο και Λορέντο, Φιγουέρα στη λίστα. Στην Αργεντινή θυμήθηκαν τον Μποτινέλη. Λύσει από Ρωσία και Ουκρανία έχει το τμήμα σκάουτινγκ στα υπόψη και ο Κόμπερ τη Φιωρεντίνα. Ήθελε, λέει ο θρύλος Μαρκάνο, δεν ήθελαν οι Ρώσοι. Τα δεδομένα για Λουγκάνο, Χαϊντιγκά και ο Αυλονίτης. Τζιμπούρ θέλει να γυρίσει, πληροφορίες από την Τουρκία. Ενώ πάνω-πάνω τους έκανε πλάκα η Τσέλσι με 3 γκολ του ετώ. 3-1, νέο χαστούκι για τους μπέμπιδες. Τα Ταρουσάνου δεν έχω υπογράψει με την Φιωρεντίνα. Αυτά λοιπόν και στον πρωταθλητή. Για πάμε στο γάβρο. Αυτόν θέλω, αφιέρωμα σε αυτούς που στο συμβούλιο που είχε χθες ο Μίτσελ που τα είπαμε και πριν. Ο Μίτσελ υπέδειξε στους Βρέντζο, Καρεμπέ και Λορένθο το προφίλ του αμυντικού που θέλει. Πολύ ωραία σκέψη χθες το μεσημέρι στο Ρέντι. Η ξεχωριστή περίπτωση του Αλμπέρτο Μποτία. Τον τελευταίο λόγο ο Μαρινάκης που έρχεται την Τετάρτη. Και έκπληξε από την Ισπανία ο Σέρχιο Σάντσεθ της Μάλαγα και τα άλλα ονόματα που ακούγονται από την Πριμέρα. Κάλεσε και τον Μήτρογλου χθες ο Μίτσελ και τα είπε μαζί του για πολλή ώρα. Θα συνέλθει, λένε, στον Ολυμπιακό.
Ενώ πάνω-πάνω ντου μέσα στον νόμο του ΟΑΚΑ. Με πείσμα και τσαμπουκά ο θρύλος ανεβαίνει στο ΟΑΚΑ κόντρα σε όλα και για όλους για το διπλό γοήτρου και απαντήσεων. Ανυπόμονος ο Μουν τρελαίνει το Βασιλακόπουλο ο Κορομιλάς. Τελικά είναι ύποπτοι οι έντιμοι Έλληνες διαιτητές. Μέσα στον πανικό τους δεν ξέρουν τι λένε. Για να μην ξεχνιόμαστε ορισμένα από τον νόμο σας. Και έχει εδώ πέρα ένα φωτορεπορτάζ από. Εντάξει, παιδιά, αυτά είπαμε. Μην δυναμητίζουμε τώρα τις, αυτά που συμβαίνουν. Δεν υπάρχει λόγος. Οι οπαδικές εφημερίδες το κάνουν πάντα, αλλά είναι κρίμα. Έτσι. Ένα έχει ένα ρεπορτάζ εδώ. Ο Μιτσέλ του Β' χρόνου δεν παίζει τέτοιο πράγμα ο Ολυμπιακός. Επιμερών του έχει βάλει τα 54 από τα 79 του γκολ στο Β' στο δεύτερο ημίχρονο. Κατά κύριο λόγο μετά τις αλλαγές που κάνει. Πάρτι του ετός, σε άλλο χτύπημα με United. Μπάζει στο κέντρο της άμυνας η αντίπαλος του θρύλου. Νίκη με 3-1 για την Τζέλσι και χατ-τρικ του Καμερουνέζου. Τραυματίστηκε και ο Ευρά. Κέρδισε εντυπώσει ο Αμπλονίτης με ΠΑΟΚ διάψευση για Ανέστη. Στοίχημα νούμερο 2, Λαϊτάν μετά το Σάμαρι. Πόσο Μίτσελ τον βρήκε εξτρέμ και τον έκανε σέντερ φορ, όπως έβγαλε και το Σάμαρι κάνοντας τον κόφτη από οχτάρι. Αυτά όλα μπορείτε να διαβάσετε στο Γαύρο. Και τελειώνουμε με τη Live Sport. Ο Ζλάνταν του ΠΑΟ έχει μεγάλο τίτλο. Πρώτο σκόρερ και σερβιτόρος εισαγωγικά του τριφυλίου ο Μάρκους Μπεστ. Κάνει εδώ πάλι το λογοπαίγνιο. Ο Μπέρκ, ό,τι πολυτιμότερο έχει ο ΠΑΟ. Ο Μπέρ σκόραρ, έφτιαξε άλλα 2 γκολ και έφτασε τα 9 τέρματα και τις 5 ασίστ. Αποθέωση από όλο το γήπεδο για το Σουηδό Πεκταρά που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο εύκολο 3-1 επί της Βέρεια. Επί της Βέρειας, γίγαντας ο Νάνο, δικαίωσαν τον Αναστασίου για την επιλογή του, η Κλωναρίδης και Αντζαγκούν. Ενώ Μπέρκ, περιμένουμε και τον φανταστικό Πέτριτς. Πάνω-πάνω, Άρης Ατρόμητος 0-0, Γκαντεμιά, ένα τσουβάλι ευκαιρίες έχασαν οι περιστεριώτες που έπεσαν πάνω στον Διούδη, Μιρέη, Καραμάνος, Ναπολεόνι και Παπ. Ολυμπιακός παίρνει άμεσα τον στόπερ του Πανιωνίου και συνεχίζει το ψάξιμο δίχως πίεση. Αυλονίτης εδώ και τώρα, τι υπόθηκε στη χθεσινή μεταγραφική σύσκεψη. Μάγη για Λουγκάνο, Χαϊντίνχα εναλλακτική ο Ντόσα Τζούνιορ. Ο Τζιμπούρ τα μάζεψε και έφυγε από τη Σιβασπορ και επιστρέφει. Θέλει να γυρίσει και ο Αμπντούν. Ο Ηρακλής είναι και πάλι εδώ, εξάρα και φουλ για άνοδο. Όλα τα μάτς και το παρασκήνιο από Β και Γ εθνική, καθώς και έψα. Μπορείτε να τα διαβάσετε όλα στη Live Score. Ενώ στη Super League έχει ο Απόλλων Αστέρας 1-2, θα τα δούμε και εμείς σε λίγο. Λυτρωτής είναι ο τίτλος. Ο Αργεντινός Λούι έριξε την ελαφρά ταξιαρχία στο Καναβάτσο στο 90, στις καθυστερήσεις του 90. Πάσκαλονί 1-2, Μαγκιά. Ο Λεοζίνιος σκότωσε τα Γιάννα που σώθηκαν από το διασυρμό χάρη στο Βελίδι. Ενώ ο Εργοτέλης Ξάνθη 2-2, Κανόνι. Ο Γούτας ήταν όλα τα λεφτά και καθόρισε το αποτέλεσμα με assist και goal στις καθυστερήσεις και αυτός. Και κάτω-κάτω πάλι έχει και αφιέρωμα στο Βίντρα. Παιδιά, δεν το πιστεύουμε. Βίντρα σκόραρε και λύγησε την μπάρτσα. Της πήρε το 1-1 η ελληνική. Και αυτό σε εισαγωγικά, Λεβάντε. Μην ξεχάσουμε το τελευταίο παιχνίδι της Super League. Πλατανιά Σόφη 7.30 στο Nova Sport, από το Nova Sports 1 μπορείτε να το δείτε. Ενώ το μπάσκετ, αιώνιο ντέρμπι και όποιος αντέξει στο ΆΚΑ σήμερα 7.30 από τη δημόσια τηλεόραση. Αυτά λοιπόν από τα πρωτοσέλιδά μας. Και πάμε λίγο σιγά σιγά κι εμείς να δούμε τι έγινε στην 20η, είπαμε, Super League, 20η αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες. Δεν νομίζω είχε φύγει ποτέ ο Ολυμπιακός από τις νίκες. 2-0 επί του Λεβαδιακού στο Καραϊσκάκης, χάρη στην πολύ καλή απόδοση που είχε στο πρώτο 45 λεπτό. Για πάμε να δούμε λίγο τι έγινε εκεί. Ο Λέμπας. Μπαλιά έξυπνη για το Σαβιόλα. Το κοντρόλ, το κίνησμα προς τα έξω, η ευκαιρία, γκολ. Ο Λαϊτάν λύνει το γόρδιο δεσμό στο 54. Η αλλαγή του Μίτσελ κάνει το 1-0, τρίτο γκολ του στο πρωτάθλημα, στην 20η αγωνιστική. Εδώ η μπαλιά του Τσόρι, υπέροχη, ο Χολέμπας κοντά στο γκολ, στο 82, το 2-0. Υπέροχα εδώ μοίρασε ο Τσόρι, ασίστ φανταστική. 8 λεπτά πριν τη λήξη φτάνει στο 2-0 ο Ολυμπιακός. Λέγαμε ότι σε κανένα παιχνίδι εφέτος εντός έδρας δεν έχει βάλει λιγότερα από 2 τέρματα.
Λοιπόν, αυτά ήταν γρήγορα τα γκολ, γρήγορα και τα highlights. Πάμε να δούμε λίγο τώρα το άλλο παιχνίδι που έτσι δημιούργησε ένα πρόβλημα. Το παιχνίδι Σαββάτου και αυτό. Ο Πανιώνιος στον ΠΑΟΚ. Τι έγινε, βρε παιδιά. 2-0, παιδιά, κέρδισε τον ΠΑΟΚ ο Πανιώνιος. Είχε και δοκάριο δικέφαλος. Εξαιρετική εμφάνιση αφού σέρβιρε ένα γκολ στον Αραβίδη. Σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 61 ο Ανδρέας Λάσνικ. Πολλές χαμένες ευκαιρίες η Θεσσαλονικής με αποκορύφωμα το δοκάρι του Αθανασιάδη στο 12. Ανέβηκε λοιπόν 8ος ο Πανιώνιος με 24 βαθμούς που επέστρεψε στις νίκες μετά από 4 αγωνιστικές. Τρίτη ήταν εκτός έδρας και συνολικά 5ο μάτς που δεν κερδίζει ο ΠΑΟΚ μακριά από την Τούμπα. Έμεινε στους 45 βαθμούς με 17 τελικές έναντι 6 του Πανιωνίου. Για πάμε να δούμε και αυτό το παιχνίδι. Ο Λάσνικ. Καλοχτυπημένο 1-0 από την προβολή του Αραβίδη στο 6. Ο Πανιώνιος στην πρώτη απειλή του στο μάτς σκοράρει από τη στημένη μπάλα και το φάουλ του Λάσνικ. Ο Αραβίδης πέτυχε τον γκολ, 8ο δικό του στο πρωτάθλημα. Εκτελεί ο Λάσνικ, πέρασε η μπάλα στα δίχτυα στο 61 το 2-0. Ο δημιουργός του πρώτου γκολ πετυχαίνει το δεύτερο για τον Πανιώνιο και τα δύο γκολ των Γιανέλθρων από στημένη μπάλα. Το 0-2 άμα του Στέφενς για τον τρόπο που έχει δεχτεί τα γκολ ο ΠΑΟΚ απόψε. Λοιπόν, και αυτό γρήγορα τα γκολ. Και πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό με τη Βέρεια. Ο Μπέρκ, το είδατε, το διαβάσαμε και σε όλα τα πρωτοσέλιδα, ήταν άπαικτος, πολύ μεγάλος παίκτης. Οδήγησε λοιπόν τον Παναθηναϊκό στην πολύτιμη εκτός έδρας νίκη επί της Βέρεια με 3-1, φτιάχνοντας τα δύο πρώτα γκολ και πετυχαίνοντας το τρίτο, για να φτάσει στα 9 τέρματα και στις 5 ασίστ στη Super League. Ο Σουηδός ήταν όλα τα λεφτά για τους πράσινους, αφού οι οποίοι μείωσαν στον πόντο τη διαφορά τους από την τρίτη θέση και τον ατρόμητο. Οι γηπεδούχοι, απ' την άλλη, δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στο διπλό της προηγούμενης εβδομάδας επί του Όφη και παρέμειναν εκτός της ζώνης του υποβιβασμού. Εντός, μάλλον, συγγνώμη, όχι εκτός, εντός. Η Βέρεια ισοφάρισε στο 10ο λεπτό το γρήγορο γκολ των φιλοξενούμενων, αλλά στη συνέχεια άρχισε σταδιακά να κλείνεται, δεν άντεξε πολύ και στο τέλος έγινε αυτό που έγινε, 1-3. Για πάμε να δούμε και εδώ τα highlights. Βατζακούν μπροστά, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό γκολ. 1-0 ο Παναθηναϊκός προηγείται με το καλημέρα στο παιχνίδι. Σκόρερ ο Κλωναρίδης. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Βέρειας. Πανηγυρισμοί από τους παίκτες και τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Στο δεύτερο μόλις λεπτό με σκόρερ τον Κλωναρίδη. 1-0 ευνηδιάζει τη Βέρεια. Ο Μπέν έχει την ευκαιρία για την ισοφάρηση. Εκτελεί τώρα γκολ. 1-1 στο 10ο λεπτό με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπέν. Ο Νάνο. Ψάχνει τον Μπέρκ. Κεφαλιά πάσα στον Ατζαγκού. Γκολ. Υπέροχο γκολ στο 34. Και το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού, πάρα πολύ όμορφο ως προς τη δημιουργία, ως προς τη συνεργασία των ποδοσφαιριστών του. Σέντρα στον Μπέργκ, εξαιρετική κεφαλιά πάσα στον Ατζαγκούν που έρχεται ως τρέιλερ. Με τη μία πλασάριο Ατζαγκούν, 2-1 ο Παναθηναϊκός στο 34. Πάρα πολύ όμορφο για αυτό το γκολ. Μπαϊράμι. Ο Πράνιτς δοκιμάζει το σούτο Κατημύρης με την γροθιά. Ο Νάνο, ο Μπέρκ, ευκαιρία 3-1. Ο Μπέρκ που θα χρηστεί και σκόρερ, ύστερα από τις δύο ασίστ για το 1-0 για το Παναθηναϊκό και το 2-1. Γίνεται και αυτό σκόρερ απόψε στο παιχνίδι. Πετυχαίνει το 3-1 στο 68. Λοιπόν, αυτά. Και πάμε τώρα γιατί είπαμε εμείς. Την ΑΕΚ τη θεωρούμε, κάθε φορά το κάνουμε αυτό, ότι είναι στην πρώτη εθνική. Δεν είναι, παιδιά, τρίτη εθνική ΑΕΚ για μας. Πάμε να δούμε. Ερμή Ζωνιανών, υπό το βλέμμα 5.000 οπαδών, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής, διατήρησε το αίτητό της, επικρατώντας το Ερμή Ζωνιανών με 3-0. Τα γκολ του για την ομάδα του Τραϊανού Δέλα τα έβαλαν η Πόποβιτς στο 43, ο Ανάκογλου στο 54 και ο Τσεβάς στο 74. Πολύ καλός ήταν όμως και ο Πλατέλας.
Οι κριτικοί περιορίστηκαν σε παθητικό ρόλο, κρατώντας μόνο την εστία τους ανέπαφη για 43 λεπτά. Χαμός έγινε εκεί, παιδιά, στο γήπεδο με τους φίλους της ΑΕΚ, όπως γίνεται κάθε φορά. Για πάμε να δούμε. Απομάκρυνση του Μπριλάκη. Πλατέλας, προβολή, πέναλτι. Εδώ και πάλι. Πλατέλας κέρδισε το πέναλτι στην προσπάθεια του Ρουμπάκη να τον σταματήσει. Τοποθέτησε την μπάλα στη λευκή βούλα και τώρα είναι απέναντι στον Μήτρου. Έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ για την ΑΕΚ. Ο Πλατέλας εκτελεί, διώχνει ο Μήτρου. Ο Πόποβιτς 1-0. Το σκορ ανοίγει για την ΑΕΚ. Ο Γροντής στο Γεωργέα γυρίζει έξοχα για τον Ανάκογλου. 2-0 η ΑΕΚ, ωραία ανάπτυξη από την ένωση με τον Γεωργέα να γυρίζει στο σωστό σημείο και τον Ανάκογλου να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Ο Ρουμπάκης πιέζει τον Γεωργέα. Ο Πλατέλας απέφυγε τον Κανδυλά και ετοίμασε τον γκολ. 3-0. Είναι ο Τσεβάς ο σκόρερ. Είναι το δεύτερο τέρμα του νεαρού επιθετικού της ΑΕΚ φέτος, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο γκολ. Είναι πολύ ωραία η ενέργεια με την οποία ετοίμασε τον γκολ από τον Βαγγέλη Πλατέλα. Ωραία λοιπόν και εκεί. Και πάμε τώρα στον Άρη. Ο Άρης μόνο γκολ, τον γκολ έλειψε από το κλάν της Βακελίδης. Άρης και Ατρόμητος κυνήγησαν μέχρι το τέλος την νίκη, αλλά συμβιβάστηκαν τελικά με την ισοπαλία, η οποία όμως δεν βόλεψε κανέναν από τους δύο. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τις περισσότερες ευκαιρίες για να πετύχουν τον γκολ που θα τους χάριζε την νίκη, ωστόσο ο Διούδης βγήκε νικητής όλες τις μονομαχίες με τους αντιπάλους του και βοήθησε στα μέγιστα, έτσι ώστε οι Κιτρίνοι να αποκτήσουν το βαθμό της ισοπαλίας. Ο Άρης παρέμεινε λοιπόν χωρίς νίκη στην έδρα του στο φετινό πρωτάθλημα. Παιδιά, δεν έχει κερδίσει ούτε μία φορά ο Άρης, ενώ ο Ατρόμητος έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει στους 6 βαθμούς στον ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε και εδώ τα highlights. Ο Μπρίτο τώρα, με αντίπαλο τον Ηρακλή που ξεκινάει από δεξιός μπακ σήμερα, βγαίνει στην πλάτη του ο Γιαννούλης. Η προώθηση του Γιαννούλη με το αριστερό, out η μπάλα, ήταν σε καλή θέση, δεν σημάδεψε σωστά. Γιαννούλης πάλι από τα αριστερά, βγάζει τη σέντρα σημαδεύοντας τον Καραμάνο, αυτός κεφαλιά, πάσα για Παπαδόπουλο. Ο Μπρίτο βγαίνει, ο Διούδης, ένα ακόμη γέμισμα, φάση διαρκείας, γυριστό από το Δημούτσο, out. Ψάιτιν ο Μανιάς. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Ο Μανιάς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά υπήρχε από πριν σηκωμένη η σημαία του βοηθού στο βάθος. Γι' αυτό και ο διαιτητής ακυρώνει τον γκολ. Ο Τάτος μία προσποίηση σε δεύτερο χρόνο, θα ψάξει να βρει ανοιχτή πόρτα. Από τα αριστερά έκανε τη σέντρα. Ο Αγκάνθο είναι σε πλεονεκτική θέση, κεφαλιά out. Στο 23 η μεγαλύτερη στιγμή του Άρη μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ουμπίδες για τον Άστο. Έκανε τη σέντρα ο Καραμάνο στην κίνηση. Το σούτ, την μπάλα περνάει out. Γιαννούλης σε πρώτο χρόνο γυρίζει για τον Καραμάνο. Διούδης έχει απάντηση. Ο Γιαννούλης. Μία ακόμη σέντρα από τον Μπρίτο. Στον αέρα η μπάλα θα φτάσει στον Παπαδόπουλο. Πλύζει το δεξί, έκανε το σούτ. Αυτά γίνανε και πάμε τώρα στον Αστέρα Τρίπολης με τον Απόλλωνα. Έφυγε με διπλό από τη Ριζούπολη, χάρισε ένα γκολ του Λούι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Καράσκο είχε ανοίξει το σκορ στο 39, ενώ ο Πετρόπουλος είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1 στο 81 για την ελαφρά ταξιαρχία, όπως χαρακτηριστικά τους λέμε. Ένα μάτς που έδειχνε ότι θα πρόσφερε αρκετές συγκινήσεις στο πρώτο μέρος. Τελικά έγινε θρίλερ όμως στο δεύτερο ημίχρονο, με την ομάδα του Λόρι Σάντσες να φτάνει πολύ κοντά στην ισοπαλία, με τακτικές βγαλμένες από τα παλιά. Αλλά στους αρκάδες να έχουν βέβαια τον τελευταίο λόγο. Για πάμε να δούμε και εδώ τα highlights. Τζόρβας γεμίζει.
Πέρασε μπάλα για τον Καράσκο, ο οποίος βγαίνει απέναντι από τον Τζόρβα, πάει να τον πλασάρει, γκολ ο Αστέρας. Ο Καράσκο το κάνει ξανά, σκοράρει για ακόμη μία αγωνιστική. Και χορεύει με τον Ντεμπλάσης, κρέμασε τον Τζόρβα. Σκοράρει για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική, το έκτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα σε 16 αγώνες. Κανακούδης παίζει με πάσα γρήγορα. Σέντρα του Αργυρόπουλου, πολύ ψηλά κοντά στον Παντή, ο οποίος χάνει την μπάλα, θα μπλοκάρει, όχι, μπήκε η μπάλα στα δίχτυα. Η μπάλα είναι στα δίχτυα του Αστέρα, τα κατάφερε ο Απόλλωνας να εσωφαρίσει, ένα κουβάρι παίκτες του Απόλλωνα. Σέντρα του Αργυρόπουλου, Φαρινόλα από κοντά και ο Πετρόπουλος είναι αυτός που γυρίζει την μπάλα. Θα το ξαναδούμε και από εδώ, Φαρινόλα πρώτος σε αυτήν, έρχεται ο Πετρόπουλος για να εκτελέσει και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ναβάρο. Ξεκινάει μια κούρσα και βρίσκει χώρο ο Κοντοές. Πάει στην περιοχή ο Μπαράλες. Κοντοές, κακή η σέντρα, αλλά περνάει και φτάνει στο Λούι, ο οποίος θα σουτάρει. Γκόλ ο Αστέρας στις καθυστερήσεις. 2-1. Με τον Λούι παίρνει ξανά το προβάδισμα. Ευθύβολο σουτ. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Τζόρβας. Ο Λούι σκοράρει για πρώτη φορά στη Super League και δίνει ξανά το προβάδισμα στον Αστέρα Τρίπολης. Λοιπόν, και πάμε στο Εργοτέλης Ξάνθη. Ο Εργοτέλης προηγήθηκε με 2-0 στο 18, όμως δεν μπόρεσε να διαχειριστεί αυτό το αβαντάζ. Με το Σολάρι στο 23 φιλοξενούμενοι μπήκαν ξανά στο παιχνίδι και τελικά σε ένα πάρα πολύ περίεργο μάτς, με λίγες φάσεις και πολλές διακοπές και λόγω των τραυματισμών, στο 94 έκαναν λοιπόν τη ζημιά στους κριτικούς, αποσπώντας τον πόντο. Με το αποτέλεσμα αυτό, οι κίτρινοι, ο Εργοτέλης, φτάσανε στις 9 ισοπαλίες στη Super League και φέτος, μια απόδοση την οποία δεν την έχει καταφέρει καμία άλλη ομάδα, ανέβηκαν στους 21 βαθμούς, με την Ξάνθη να πηγαίνει στους 25. Για πάμε να δούμε και εδώ τα highlights. Μπατιμπαγκά δοκιμάζει το αριστερό σούτ, πέφτει ο Τσέμα, χάνει την μπάλα, το γύρισμα 1-0 για τον Εργοτέλη με τον Αναστασάκο. Σε μια φάση που δεν μύριζε ότι θα δημιουργόταν πρόβλημα για τον Χωσέ Τσέμα, έχασε την μπάλα. 1-0 ο Εργοτέλης. Λίγα δευτερόλεπτα μετά το δοκάρι του Μάνταλου ανοίγει το σκορ. Ρωμάνο. Παλιά τρύπα για τον Μπαντιμπαγκά. Αμέσως η πάσα για τον Αστασάκο. 2-0. Στο 18. Να λοιπόν που ο Εργοτέλης ευνηδιάζει την ομάδα του Μάουρερ πολύ γρήγορα. Παίρνει σοβαρό προβάδισμα δύο τερμάτων με τον ίδιο σκόρερ, τον Αναστασάκο. Εδώ και πάλι. Μπαντιμπαγκά έξω και κίνηση στον κενό χώρο. Αμέσως για τον Αναστασάκο. Εύκολο το έργο απέναντι στον σχεδόν εξουδετερωμένο Χωσέ Τσέμα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, δεν υπάρχει προσεκτικό μαρκάρισμα και υπάρχει η μείωση του σκορ από τον Εστέμπαν Σολάρι. Ο Αργεντινός φτάνει τα 11 τέρματα στο εφετινό πρωτάθλημα μέσα σε 23 λεπτά. 3 γκολ και ένα δοκάρι, καμία ευκαιρία. Ό,τι πάει μέσα γράφει. Μόνο Τσέμα έχει μείνει πίσω, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες κοντά Ξάνθης μέσα στην περιοχή. Στο πρώτο δοκάρι ο Μάκρινο Τζανακάκης, Ντε Γκουσμάν, ο Κάλβο με πολλά φάλτσα. Κεφαλιά εκπληκτική από τον Δημήτρη Γούτα. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Γούτας πετυχαίνει τον γκολ πρώτο του στην Super League φέτος. Πανηγυρίζει και ο Χωσέ Τσέμα αυτή την κεφαλιά λοιπόν. Κεντρικός αμυντικός της Σκόντα Ξάνθης. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο παιχνίδι, να σας πω λίγο τα σκορ όπως τα παιχνίδια όπως στην 20η αγωνιστική όπως έχουν διαμορφωθεί. Γιατί είπαμε σήμερα το τελευταίο παιχνίδι Πλατανιά Σόφη για να κρίνει και τη βαθμολογία. Πανετολικός Πανθρακικός λοιπόν 3-1, Ολυμπιακός Λεβαδιακός 2-0, Πανιώνιος ΠΑΟΚ 2-0, Άρης Ατρόμητος 0-0. Απόλλων Αστέρας Τρίπολης 1-2, Εργοτέλης Σκόντα Ξάνθη 2-2, Πας Γιάννα Ελ Καλονί 1-2, Βέρεια Παναθηναϊκός 1-3, ενώ η βαθμολογία, ένα λεπτό να σας την πω, πρώτος Ολυμπιακός με 56 βαθμούς,
Δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 45, τρίτος ο Ατρόμητος με 37, ακολουθεί Παναθηναϊκός 36 βαθμούς, Αστέρας Τρίπολης 35, Πανετολικός και Πανθρακικός έχουν από 27 βαθμούς, ενώ Σκόντα Ξάνθη 25, όπως και η Καλονή, Πανιώνιος 24, Γιάννενα 23, Όφ 22, Εργοτέλης 21, Απόλλων 20 και ο Λεβαδιακός, ο Πλατανιάς 19 παίζει, είπαμε σήμερα, η Βέρεια 18 επίσης παίζει σήμερα, όχι 18 δεν παίζει, η Βέρεια έπαιξε, ο Όφη παίζει που το διάβασα πριν, 22, αλλά έχει σήμερα τον αγώνα με τον Πλατανιά, τον τελευταίο, και ο Άρης τελευταίος με 12 βαθμούς. Και πάμε να δούμε τώρα το ΠΑΣ Γιάννενα Καλονή, το τελευταίο παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής, το προτελευταίο. Το τελευταίο του Σαββατοκύριακου. Μια Καλονή πάρα πολύ καλή. Κέρδισε τον ΠΑΣ Γιάννενα 1-2. Θα δούμε τώρα τα highlights. Θα σας αποχαιρετήσω κιόλας, γιατί είναι λίγο μεγάλο το βίντεο, όσο προλάβουμε να δούμε, παιδιά. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι την ίδια ώρα, στις 11 το πρωί. Άντε, πολλά φιλιά και μείνετε συντονισμένοι εδώ στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Ακολουθούν Λουκίλα Καρέρ και Λίτσα Θεοφάνους. Και φυσικά όλο το πρόγραμμα όπως διαμορφώνεται. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ντάσιος ο Ήλιτς, έβγαλε μεγάλη απόκριση ο Χόγκ, αλλά είναι το 1-0 για τα Γιάννενα με τον Ακώστα. Ο Ισπανός, ο οποίος ανοίγει λογαριασμό για τον ΠΑΣ μόλις το 10ο λεπτό. Ο Ήλιτς ήταν μόνος του, αλλά ο Χόγκ έκανε μεγάλη απόκριση. Ήρθε ο Ακώστα στο rebound και άνοιξε το σκορ για τα Γιάννενα. Νωρίς 1-0 για τον ΠΑΣ. Και οι γηπεδούχοι μπαίνουν στη θέση του οδηγού. Ήταν μόνος του στα δεξιά ο Ντάσιος όταν έβγαλε την σέντρα. Ο Ήλιτς απόλεσε την δική του ευκαιρία, αλλά ο Ακώστα δεν άφησε την μπάλα να πάει στα σκουπίδια, δεν άφησε τη δική του ευκαιρία να πάει χαμένη. Εδώ ξανά ωραία σέντρα από τον αρχηγό των Ιωαννίνων. Μόνος του στο πέναλτι ο Ήλιτς, τρομερή απόκρουση από τον Χοκ. Αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να σταματήσει και τον Ακώστα. Λεωζίνιο απευθείας, γκολ, δοκάρι και μέσα. Ο Βραζιλιάνος φέρνει το μάτς στα ίσια. Στο 67ο λεπτό ευνηδιάζει τον Βελίδη και ισοφαρίζει το μάτς. Ένα κουβάρι, όλοι οι παίχτες της Καλονής έφυγαν και από τον πάγκο αμέσως για να καλέσουν το σκόρερ. Ο Βελίδης που περίμενε εκτέλεση στην άλλη γωνία. Αλλά ο Λεωζίνιο τον ευνηδίασε, πετώντας την μπάλα στην δεξιά του γωνιά, δοκάρει και μέσα. Κοιτάξτε από πολύ μακριά, εύκολο γκολ. Δεν κοντράρει πουθενά η μπάλα, απευθείας στα δίχτυα. Ξεγέλασε το φάλτσο τον Βελίδη που πήγε να κινηθεί στην πλευρά του τείχους. Ο Κοροβέσης απομάκρυνση ξανά από τον Περόνε, που λειτουργεί ως ο καλύτερος αμυντικός. Ο Λεωζίνιο θα κλέψει εδώ ευκαιρία, κόντρα επίθεση για την Καλονή. 4-2 ο Μανούσος. Απέναντι είναι τρεις παίχτες της Καλονής. Ο Μανούσος κρατάει, μπαίνει στην περιοχή, κρατάει ακόμη, πατάει για τον Περόνε, πλασέ, γκολ. 1-2 η Καλονή. 1-2 η Καλονή με τον Περόνε γυρίζει τούμπα το μάτς. Ο Αργεντινός που βρίσκει στόχο για τρίτη φορά απέναντι στον ΠΑΣ. Οι προηγούμενες δύο ήταν με τη φανέλα του Ατρομήτου. Μία με τον Ατρόμητο και μία με τον Αστέρα Τρίπολης, για να είμαι πιο σωστός. Στο 78 η Καλονή κάνει το 1-2 μετά την εντυπωσιακή της αντεπίθεση όταν βγήκαν τέσσερις παίχτες της κόντρα σε δύο των γηπεδουχών. Εδώ από την αρχή η φάση, πώς κερδίζει ο Λεωζίνιο από τον Ακώστα. Ο Βραζιλιάνος κρατάει και περνάει στα αριστερά στον Μανούσο με εξωτερικό φάλτσο. Ο Μανούσος εκεί που φάνηκε ότι θα σπαταλήσει την κόντρα επίθεση, καθώς κράτησε παραπάνω. Εδώ πάτησε για τον Περόνε, το πλασέ με το αριστερό, ξανά δοκάρει και μέσα. Και έτσι έγινε η ιστορία του 1-2.